Είναι θετικό καταρχήν ότι η συζήτηση για την επίλυση του ζητήματος της ψήφου των αποδήμων γίνεται πάνω στην πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ, η οποία θεωρούμε ότι είναι μια πρόταση συνεκτική, ολοκληρωμένη και βασισμένη στη διεθνή πρακτική. Με τους γνωστούς άξονες, τον ανώτατο χρόνο απουσίας, την αυτοπρόσωπη παρουσία και τους οικονομικούς δεσμούς με την χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδειξη του ανώτατου χρόνου απουσίας. Αυτές οι δυσκολίες δεν έχουν να κάνουν με την πρότασή μας, έχουν να κάνουν με τις μεγάλες, τεράστιες θα έλεγα, ελλείψεις του ελληνικού κράτους διαχρονικά στην καταγραφή πόσοι Έλληνες πολίτες ζουν στο εσωτερικό και πόσοι Έλληνες πολίτες ζουν στο εξωτερικό. Ως κόμμα, σε παλιότερες διακομματικές επιτροπές για το θέμα αυτό το θέταμε το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια καταγραφή. Φυσικά το αγνοούσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί για την αντιμετώπιση αυτών των τεχνικών δυσκολιών. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε άλλου είδους σκέψεις για το πώς μπορούν αυτές οι δυσκολίες να ξεπεραστούν. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους ασφικτικών χρονοδιαγραμμάτων. Πρέπει να δοθεί χρόνος. Το μόνο που επήγει, αυτό που δεν πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η συνταγματική αναθεώρηση που υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες της Βουλής, έτσι ώστε τα κριτήρια αυτά να θωρακιστούν συνταγματικά. Νομίζετε η κυβέρνηση ανοιχτή σε συνταγματοποίηση αυτών των ρυθμίσεων? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Εσείς θα κάνετε πίσω στην τριακονταετία και στον εξωτερικό ψήφο? Δεν θα κάνουμε πίσω στην επιστολική ψήφο σε καμιά περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η αυτοπρόσωπη παρουσία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις όσον αφορά τις χιλιομετρικές αποστάσεις που μπήκε στην αρχική πρόταση στην πρόταση που μοιράστηκε στα κόμματα αυτές τις μέρες. Υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα της τριακονταετίας, που εμείς λέμε ότι πρέπει να ισχύει και για τους νέους και για τις νέες εγγραφές και για τις παλιές εγγραφές. Επίσης, σε αυτό δεν υποχωρούμε. Θεωρούμε ότι μια λύση που θα δοθεί πρέπει να δοθεί για όλους. Τώρα, υπάρχει το ζήτημα, η τεχνική δυσκολία της πιστοποίησης. Σε αυτό πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το πώς θα γίνεται η πιστοποίηση. Γιατί, ξαναλέω, έχει να κάνει με τις ελλείψεις του ελληνικού κράτους ότι ποτέ δεν είχε τέτοια καταγραφή. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.